Χατζής ήταν αυτός που πήρε την κεφαλιά, η οποία πέρασε πάνω από την εστία. Ευκαιρία εδώ ο Σέρμπαν, η μπάλα κοντράρει και πάνω στη γραμμή ο Κόντης απομακρύνει. Ίβιτς από μακριά θέλει να ευνηδιάσει, ήταν καλό το σουτ. Γαβριλόπουλος. Από μακριά ο Σορεντίνο γύρισε και μάζεψε. Δυνατό φάουλ, ο Κοτσόλη σε κόρνερ. Κάποιος κοντά στην εκτέλεση του κόρνερ, ο Βενγλίνσκι ήταν εκείνος που πήγε. Ο Νταμπίζας έκανε την κεφαλιά και ο Μάλμπας απάνω στη γραμμή. Νέα κεφαλιά από τον Γαβριλόπουλο, έδιωξε ο Βίβιτς. Να δούμε εδώ τον Κυριακίδη να προσποιείται. Ο Ίβιτς ήρθε από πίσω να πάρει το σούτ. Εξουδετερώθηκε από κοντά ο Βιελίσκι και ο Κοτσόλης απομάκρυνε. Αυτή ήταν η σημαντικότερη στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Πιλάρισα βρίσκεται στο προσκήνιο με τον Σέρμπαν. Πέρασε ο Ρουμάνος. Θα γυρίσει ο Σορεντίνο. Ευκαιρία ο Κατσιαρός στο σούτ πάνω από την εστία. Ο Σέζαρ κράτησε με τη μία ο Σοάρες τον Βιελίσκι. Ο Ουκρανός από κοντά 0-1. Πρόλαβε εκεί τον Βέλα Ζούνιορ. Βέλα Ζούνιορ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κοτσόλη. Κοιτάξτε, τα πάντα ξεκίνησαν από την ωραία ενέργεια εδώ του Σέζαρ. Και την καλή τροφοδοσία του Βιελίσκι που κατέβασε με το δεξί, με το αριστερό αμέσως το σουτ κάτω από τα πόδια του Κοτσόλη. Εδώ από αυτή την λήψη για να δείτε και πάλι πώς ακριβώς. Ο Βιελίνσκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λάρισας για να ανοίξει το σκορ. Ο Σοάρες πατάει γκάζι και ξεπερνά τον Βέλα Ζούνιορ. Γυρίζει για τον Ζούλιο Σέζαρ, η κεφαλιά και πάλι ο Κοτσόλης λέει όχι. Μοιράζει παιχνίδι για τον Γκαλίτσιο που ψάχνει το κεφάλι του Γαβριλόπουλου. Ο Σορεντίνο ασταθός. Ο Γαβριλόπουλος στην συνέχεια διεκδίκησε την μπάλα. Και ο Μπριάκος σταμάτησε το παιχνίδι για φάουλ, καθώς έχει μείνει πεσμένος στο έδαφος ο Σορεντίνο. Και δείτε τον Γαβριλόπουλο να εξηγεί στον Κώστα Κατσουράνη πώς εξελίχθηκε η φάση. Σπάσιτς ψάχνει το σούτ, είναι καλό. Μπάλα περνά πάνω από την εστία του Σορεντίνο. Σπάσιτς. Τον Αλονεύτη, πολύ ωραία η συνεργασία. Έδιωξε ο Σορεντίνο και καπάκωσε την μπάλα σε δεύτερο χρόνο. Όρθιος ο Σάντος. Θέλει να γυρίσει ο Γαβριλόπουλος. Ο Σέρμπαν δεν πάει μπάλα στα δίχτυα. Είναι στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, ξεγελώντας τους φίλους της Λάρισας που πανηγύριζαν. Ο Αλονεύτης απευθείας δοκάρι και κόρνερ στη συνέχεια. 4 λεπτά. Ο Πλιάτσικας επρόκειτο να γίνει αλλαγή και να περάσει το παιχνίδι. Για να δούμε, ο Κυπαρίσης γυρίζει, μπάλα περνά δίπλα από την εστία του Σορεντίνο. Και ο Φερνάντο Σάντος που βλέπει την ομάδα του να αμήνεται με επιτυχία στα τελευταία λεπτά, ωστόσο ο προβληματισμός είναι έντονος. Για να δούμε εδώ, προσπάθεια αντεπίθεσης offside, ο Λάκης. Όχι, δεν είναι offside, δεν υπάρχει offside. Σε λίγο Παναγιώτης Βαρούχας με τις αμφισβητημένες φάσεις στο στούντιο. Πάμε να καλησπερίσουμε και τον Μάνη Αλεξανδρίδη από την αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Μάνη. Πες μας τι γίνεται στο στοίχημα. Τελικά αποτελέσματα στην Ιταλία. Στο 4-54 Empoli Lecce 1-0 άσος, απόδοση 1-90. 4-55 Cagliari Roma 0.